Θα πάμε τώρα στο, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη. Είναι πρόεδρος της CSI Institute, ειδικός αναλυτής ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Με αφορμή, καλή σας ημέρα κύριε Σφακιανάκη. Καλημέρα κύριε Σφακιανάκη. Δεν τον ακούμε. Με αφορμή να πω εγώ λιγάκι τώρα την είδηση. Με ακούτε τώρα? Τώρα ναι. Σας ακούμε. Καλή σας ημέρα. Με αφορμή ήθελα να πω τη σύλληψη του 27χρονου εχθές στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών. Μιλάμε ότι κατασχέθηκαν, κύριε Σφακιανάκη, περίπου 11.000 κροτίδες. Και επειδή... Είναι η αρχή ακόμα, Τι μου είπατε, τι μας είναι είπατε. Είναι αρχή ακόμα. Είναι ακόμα η αρχή. Η αρχή, Για βοηθήστε μας, επειδή ακόμα η αρχή. Πλησιάζει και το Πάσχα σε 1,5 μήνα και ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Για δώστε μας λιγάκι τώρα πληροφορίες πώς μπορεί κάποιος να μπει μέσω του διαδικτύου, μέσω social media και να κάνει αγορές και κροτίδων και βεγγαλικών. Πώς γίνεται, πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα? Ξέρετε κάτι, το πιο βασικό απ' όλα είναι ένα, ότι το διαδίκτυο είναι χαοτικό. Δηλαδή η αστυνομία ό,τι και να κάνει, μιλάμε, υπάρχουν πάντοτε κενά που μπορεί κάποιος να πουλήσει αυτό που θέλει, την πραγμάτια του. Έτσι είναι ασύλληπτο και αδιανόητο να μην μπορούν κάποιοι να πουλήσουν. Όλοι πουλάνε στο διαδίκτυο τα βεγγαλικά, υπάρχουν τρόποι όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα στα κοινωνικά δίκτυα μιλάμε, υπάρχουν αγγελίες φωτοβολίδες που βγαίνουν και σου λέει πουλάω τώρα δυναμητάκια, δυναμίτες. Πουλάω τώρα βεγγαλικά α τύπου, γ τύπου, β τύπου. Δηλαδή με λίγα λόγια ό,τι θέλεις. Το ψάχνεις στο διαδίκτυο, το βρίσκεις είτε στα κοινωνικά δίκτυα, είτε στις ιστοσελίδες έντεχνα και παράλληλα, επειδή τα βεγγαλικά κάποια τα πουλάνε σε δίκτυα κανονικά, δηλαδή υπάρχουν βεγγαλικά που είναι νόμιμα. Άρα μπερδεύεις τα νόμιμα με τα παράνομα και εκεί γίνεται ο λεγόμενος αχταρμάς στην υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά τα βεγγαλικά τα οποία βλέπουμε να διαφημίζονται ακόμη και στο TikTok, όλα αυτά είναι νόμιμα? Τι μου είπατε, Όχι. Υπάρχουν νόμιμα και παράνομα. Ναι. Άρα ποιος ξέρει ποια είναι τα νόμιμα και ποιος ξέρει ποια είναι τα παράνομα? Μόνο η αστυνομία το ξέρει. Μόνο η αστυνομία το ξέρει. Ναι. Άρα θα πρέπει η έλεγχη να είναι πιο σοβαρή, η έλεγχη να είναι πιο έντονη και πάνω απ' όλα θα πρέπει ο καταναλωτής ο οποίος αγοράζει αυτά τα προϊόντα να ξέρει ένα πράγμα, ότι δεν ξέρει πώς είναι φτιαγμένα. Άρα μπορεί να έχουν μέσα ισχυρή δόση εκρηκτικού και να πάρει χέρια, πόδια, δάχτυλα. Αυτό... Εσύ βλέπεις μια συσκευασία, δεν ξέρεις τι γόμος έχει αυτό. Ξέρω, δηλαδή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μου πει ο Γιώργος, ναι, είναι νόμιμο, μπορείς να το πάρεις. Εγώ όμως δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Τα νόμιμα, υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε νόμιμα, εδώ συσταγωγικών, μικρά δυναμικά για ένα τσάφτσουφ. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που σου λένε τα δικά μου είναι πιο δυνατά από αυτά που πουλάνε τα νόμιμα. Έλα σε μένα να πάρεις την καλή τη δόση, να κάνεις και εντύπωση. Και πηγαίνουν και παίρνουν τις ισχυρές δόσεις και βλέπεις προημερών, χάσαμε χέρια. Χάσαμε έναν άνθρωπο, πήρε φωτιά με τη φωτοβολίδα κτλ. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν οι έλεγχοι, επειδή μας είπατε για τους ελέγχους, έλεγχοι γίνονται κύριε Σφακιανάκη και τι αποδίδει, δηλαδή γίνονται ποια είναι τα αποτελέσματα? Η αστυνομία πάντα έλεγχε και ελέγχει τα βεγγαλικά. Όπως σας λέω, είναι χαοτικό το διαδίκτυο και έχει χαθεί μπάλα. Δεν μπορεί κανείς να πει εγώ ελέγχω το διαδίκτυο. Όποιος το πει λέει ψέματα. Το λιγότερο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και σίγουρα δηλαδή και φέτος το Πάσχα θα ακούσουμε μπαμπούμ. Εντάξει, καταλαβαίνω και το έθιμο και όλα αυτά, αλλά τώρα είναι πολύ ακριβό το τίμημα. Για το έθιμο υπάρχουν τα καταστήματα. Υπάρχουν πολλά καταστήματα νόμιμα που οι άνθρωποι δουλεύουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί ο κόσμος να πάει να τα πάρει από εκεί. Γιατί νόμιμα βεγγαλικά νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάντως. Νόμιμα δυναμητάκια νομίζω, κύριε Σφακιανάκη, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Πάσο, δεν. Μικρά-μικρά τα οποία είναι, μιλάμε για ένα τσάφτσουφ. Το έχω δηλαδή, κόψει πάρα πολλά χρόνια αυτό το σπορ, δηλαδή πάνω από 40. Και μακάρι να το κόψουν και άλλοι. Τώρα, εγώ λοιπόν, αν θέλω να πάω να το πάρω από social media, μέσα από το διαδίκτυο, εκεί θα πετύχω καλύτερη τιμή? Δηλαδή, γιατί κάποιος επιλέγει το διαδίκτυο και δεν πάει σε ένα κατάστημα όπως λέγεται? Επιλέγει για ένα και μόνο λόγο. Στο διαδίκτυο θα αγοράσεις αυτό το παράνομο, το πιο δυνατό, το πιο εντυπωσιακό, το πιο εκρηκτικό και με λίγα λόγια θα κάνεις εντύπωση στην παρέα σου. Να, θα κάνεις εντύπωση στην παρέα σου. Είναι πιο καλό. Η μαγιά. Γιατί κάνει μεγάλη έκρηξη, κάνει πολύ φως. Είναι η μπράβο, αυτό που λέγεται, η λεγόμενη μαγιά. Είναι η λεγόμενη μαγιά η οποία δυστυχώς υπάρχει. Να, αλλά είδαμε η έκρηξη και η μαγκιά και το εντυπωσιακό. Το ότι, γιατί άμα να τρέξουμε στα στοιχεία και δούμε κάθε χρόνο πόσοι άνθρωποι είτε ακροτηριάζονται είτε χάνουν τη ζωή τους, νομίζω αυτό μας απαντάει σε πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Σφακιανάκη. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο που όταν πλησιάζει το Πάσχα
αρχίζουν όλοι και κοιτάζουν προς τα εκρηκτικά, γιατί θέλουν να κάνουν παιχνίδια διάφορα με τα εκρηκτικά. Όσο πλησιάζει το Πάσχα, τόσο πιο πολύ υπάρχει η λεγόμενη έκθαρση. Μάλιστα. Πάντως να πούμε και το άλλο, ότι ακόμα και τα προϊόντα, επειδή μας είπατε ότι είναι τα παράνομα και τα νόμιμα, ακόμα και νόμιμα να αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο προϊόν, όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες, για ανήλικους, θα πρέπει πάντα να υπάρχει και η εποπτεία ενός ανθρώπου δίπλα, ο οποίος είναι ενήλικας και να γνωρίζει λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί όλο αυτό. Δεν ακούμε τον κύριο. Σίγουρα υπάρχει η εποπτεία ανηλίκων, για αυτό το λόγο και ο νόμος. Ο νόμος ακόμα προστατεύει και λέει ότι πρέπει τα παιδιά σου να προσέχεις εσύ και οι γονείς έχουν βάσει του νόμου ευθύνες. Όταν αφήνουν τα παιδιά τους και αγοράζουν ανεξέλεκτα δυναμητάκια από κοινωνικά δίκτυα, από διάφορες αγορές παράνομες, από λαϊκές αγορές, γιατί έχουμε και στις λαϊκές να πουλάνε αυτά, οι γονείς έχουν ευθύνη. Και όταν γίνεται κάτι, μαζί με το παιδί συλλαμβάνουν και το γονέα. Γιατί υπάρχει λεγόμενη παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Έτσι είναι. Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα. Καλημέρα.